Μετά ήταν από αυτό που πήγες και ψήφισε τον Παπανδρέου. Το γαμάς τώρα, το γαμάς. Όχι, ρωτάω. Το γαμάς. Καταρχήν, δεν τον ψήφισα τώρα που βγήκε. Τον ψήφισα τότε που δεν θα έβγαινε με τίποτα. Τώρα που θα έβγαινε, αντέδρασα και πήγα και ψήφισα κάτι άλλο. Ε, ναι, ρε, γιατί ο Γιώργος, σαν παιδί, συμβολίζει την απλότητα. Είναι απλό παιδί. Είναι απλό. Α, αυτό, πες το. Είναι απλός. Είναι απλός. Απλός, αλλά λέει μετά. Είναι απλό. Απλός, αλλά λέει μετά, αλλά λέει μετά. Είναι απλά και τα. Απλό και το ένα, απλό και το άλλο. Απλώς, μεταξύ του, δηλαδή, λεφτά υπάρχουν. Απλό. Απλό. Μετά λεφτά δεν υπάρχουν. Απλό και αυτό. Ναι. Μαζί δεν. Ναι. Και κάνω την ερώτηση τώρα. Ποιος μας έφτασε με κρετολάκι? Να μην πληρώσει αυτός που κουβαλάει το σκατό, να την πληρώσει αυτός που το έχει, έτσι. Συγγνώμη. Να έρθει και ο χοντρός να κουβαλήσει το σκατό. Εδώ. Ε. Ναι, αλλά ο Γιώργος προθυμοποιήθηκε και είπε «Άστο, θα το κουβαλήσω εγώ». Το σκατό. Τι σκατό συζήτηση είναι αυτή τώρα. Θέλω να πω, παιδί μου, η δεξιά φταίει που φτάσαμε μέχρι εδώ. Η δεξιά. Ναι. Ότι ο Γιώργος είναι αριστερά, δηλαδή. Ήταν αριστερά. Θα μπορούσε να είναι αριστερά. Αλλά τα δάνεια λάκη δεν είναι ούτε αριστερά ούτε δεξιά. Είναι δάνεια. Όταν χρωστάς, δεν λες θα σου δώσω ό,τι βρούμε εδώ μπαίνοντας δεξιά από την πόρτα. Θα δώσεις και ότι είναι αριστερά από την πόρτα, λάκη. Ναι, αλλά δεν θα δώσεις και την πόρτα, Αντώνη. Ε. Γιατί αυτός έδωσε και την πόρτα, καταλάβες. Ναι. Και θα κλείσουμε την πόρτα, θα είμαστε μόνοι μας μέσα, χωρίς τίποτα. Και δεν μου λες, ο Γιώργος, γιατί πιστεύει ότι χωρίς αυτόν θα είχαμε κρεκοπήσει, Αντώνη. Δεν πιστεύει αυτό, ρε παιδί. Πιστεύει ότι ο Καραμαλής δεν θα το έπαιρνε το δάνειο. Γιατί δεν δίνουν δάνειο σε χοντρούς? Όχι, ρε παιδί. Θα βαριόταν να πάει, ρε. Αυτό ξέρεις τι είναι. Α. Δεν ξέρουμε γιατί μιλάμε. Πού να πάει ο χοντρός? Ο Γιώργος, παιδί μου, έκανε δύο φορές το γύρο του κόσμου, Λάκη. Ρε, πού στην Πρωθυπουργό ψήφισε τον Ιούλιο Βέρν. Το ερώτημα ποιο είναι? Το ερώτημά μου είναι, ναι. Αφού το δάνειο δεν είναι ούτε αριστερό ούτε δεξιό, ναι. Αυτός γιατί ισχυρίζεται ότι είναι αριστερός? Ναι, γιατί όταν χτυπάς την πόρτα, Λάκη, τακ τακ, λέει γριά από μέσα, ποιος είναι, πρέπει να δηλώσεις ποιος είσαι. Είπε αυτός ποιος είναι, ξεγυρνάς την κυρία, μπήκε μέσα, σπίτι τη σύνταξη. Και τώρα λες γριάς, άλλη φορά να πρόσεχεσαι, κοίτας το ματάκι. Τώρα δεν μιλάς σωστά. Το θέμα είναι. Το θέμα είναι να εντοπίσουμε μετά από τόσα χρόνια, ρε Αντώνη, ναι. Ποιο είναι το αριστερό. Για να προσδιορίσουμε πόσο δεξιά έχει πάει από αριστερά Παπανδρέου. Η Αλέκα, ας πούμε, είναι αριστερά. Τι αριστερά, Ρελάκη. Αφού η αριστερά στην οποία πίστευε να πούμε δεν υπάρχει, Ρελάκη. Όταν χάσει την κόμμα, να σταματά να είσαι ερωτευμένο. Δεν σταματά να είσαι ερωτευμένο, αλλά έχει συνέστηση ότι είσαι μόνο στο κρεβάτι και τον παίζει. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Λίγη επίγνωση. Μισό λεπτό, ρε Αντώνη. Και τι να το κάνουμε το κτίριο του λαού στον Περισσό, τι να το κάνουμε? Να το κάνουμε μουσείο, αριστερών αναμνήσεων. Να πηγαίνουμε εκεί να κλαίμε, να θυμόμαστε, να πίνουμε ένα κονιακάκι, τέτοιο. Ας είχαμε βγάλει και παξιμάδι Αλέκα, ρε, κάτσε ρε. Και όλοι αυτοί που απολύονται, που τους διώχνουν, που τους καταργούν τα πάντα, ποιος θα τους στηρίξει, ο Σαμαράς ή ο Παπανδρέου? Εντάξει, ως σωματείο το κουκουέ το να το δεχτώ, ρε παιδί μου, αλλά από την ώρα δεν θες να κυβερνήσεις, ρε μεγάλε, δεν θες να έχεις ευθύνες. Εμείς ζητάς τώρα από τον κόσμο να σε πάρουμε και σε σοβαρά. Δεν γίνεται. Άρα το κουκουέ είναι αριστερά. Είναι αριστερά τα ρηχευμένη. Ο Τσίπρας τι είναι? Παρολίγων αριστερά. Ο Κουβέλης τι είναι? Νομιζωμένη αριστερά. Τότε ο Σαμαράς τι είναι? Σαμαράς είναι αριστερός, καθαρός. Ξέρνει, ψάλτης εδώ στον Άγιο Χαράλαμπο, δίπλα. Ο Λάκη. Καρατζαφέρης τι είναι? Τι μέρα είναι, πες μου να σου πω. Καρατζαφέρης είναι σαν κάτι χοντρούς, τυχαία τόπα, που μαθαίνουν ότι έχει μπουφέ και τρέχουνε. Όπου ακούσει ότι υπάρχει μάσα θα τρέξει. Η Ντόρα τι είναι? Η Ντόρα. Γυναίκα στα πρόθυρα νευρικής κρίσης. Άρα το Πασόκ είναι αριστερά ή δεξιά όπως βλέπουμε? Όχι, Λάκη. Το Πασόκ είναι νεοδεξιά. Ο Καρατζαφέρης είναι τηλεδεξιά. Άμα κλείσουν τα κανάλια, πάει το κόμμα, έζησε. Τους έχεις δει, ρε, αυτούς, κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι σαν πρωταγωνιστές σειράς οι βουλευτές του λαού. Νομίζουν ότι παίζουν στον Grey's Anatomy αυτοί. Ο Σαμαράς είναι αριστερός εδώ του Αγίου Χαραλάμπου. Με κεντροδεξιό παρελθόν και δεξιό μέλλον. Μαγιά. Η Ντόρα. Η Ντόρα τώρα. Η Ντόρα έγινε Πασόκ, αφού το Πασόκ μετακινήθηκε προς τα δεξιά.
Ενώ ο Τσίπρας είναι δεξιά όπως βλέπουμε την Αλέκα. Και η Αλέκα. Η Παπαρίγα είναι αριστερά όπως κοιτάζει τον Τσίπρα, ρε παιδί μου. Αυτονόητο. Πλεονάζουμε, πλεονάζουμε. Και εμείς που είμαστε, ρε Αντώνη. Είμαστε σε ένα καφενείο, Λάκη, και μιλάμε ακόμα αντί να τα έχουμε κάνει λίμπα, Λάκη. Αυτό έπαθε η γενιά μας, Λάκη. Πολλά λόγια, Λάκη. Πολλά λόγια, Αντώνη. Πολλά λόγια, είπαμε. Λόγια. Πολλά λόγια, Αντώνη. Πολλά λόγια, Αντώνη. Οχ. Οπότε. Οπότε εγώ το σκέφτομαι, σκέφτομαι λόγια, λόγια να αναλάβω σύμβουλο στον Παπανδρέου, ρε παιδί μου. Την ίδια σκέψη κάνω κι εγώ. Θα μας πάρει, Λάκη. Σε λίγο στην Ελλάδα δεν θα υπάρχει άλλη δουλειά. Λες. Όπως θα δουλεύει, θα είναι σύμβουλος Παπανδρέου. Κλείνουν όλα. Η μόνη επιχείρηση που θα λειτουργεί θα είναι το Μαξίμου. Κατομμύρια σύμβουλοι. Και ξυπνάω στον ύπνο μου. Α, κάτι εφιάλτες. Βρίσκω τρόπους να του πω πώς να πάρει και άλλα λεφτά από τον κόσμο. Σου φτάσαμε. Η γενιά του Πολυτεχνείου βλέπει εφιάλτες πώς συμβουλεύει τον Παπανδρέου να κάνει απολύσεις στο δημόσιο. Μυστήριο. Θα χρειαστώ και άλλο ψυχαναλύτη. Το βλέπω να έρχεται. Είναι καλά ψυχαναλύτη. Μα έρχονται για ψυχανάλυση, δεν χρειάζεται. Μου θυμίζει ο Γιώργος Αντώνη ένα παιδί στη γειτονιά μου. Τι. Του είχαν πάρει 40 δασκάλους, του κάνανε ιδιωτικά φροντιστήρια. Ναι. Και στα πληρώνει ο δασκάλος να περνάει το παιδί, τα μαθήματα, του δίνανε τα θέματα, τα πέρασε όλα, αντέγραψε. Και ξέρει, στην ιστορία περνάει και αυτό που γράφει και αυτό που αντιγράφει. Και έφτασε, έγινε καθηγητή πανεπιστημίου. Mm. Και μετά τι έγινε. Μια μέρα, καθώ ήταν μπροστά στου φοιτητέ. Το βλέπω. Και να από μια λεπτομέρεια πώ μπορεί να. Και δείτε, και φύσηξε ένα αεράκι, γιατί είχε ξεχάσει το παράθυρο ανοιχτό. Όχι. Και του παίρνει ο αέρα τα χαρτιά μπροστά. Και τον καταλάβανε. Αλλά για πε με εσύ, Αντώνη, που θα πα να το συμβουλεύσει. Τι θα το συμβουλεύσει, θέλω να δω τι θα μπορούσε να συμβουλεύσει τον Παπανδρέο. Τι ρε, πλάκα έκανα για να γελάσουμε το φαρέ. Πε τι θα συμβουλεύσει τον Παπανδρέο τώρα. Λοιπόν, ποιο είμαι εγώ που θα συμβουλεύσω. Και άμα είσαι καλό, θα σε ακολουθήσει. Το πάμε μαζί. Με πιέζει τώρα. Πέρα, σε παρακαλώ. Πε. Σε παρακαλώ. Και άμα με πιέζει, έχω το διάλογο μέσα. Σε παρακαλώ. Λοιπόν, υποθετικά. Έτσι. Ναι. Λέω. Πρώτη μέρα στο γραφείο, σύμβουλο. Πρόεδρε, θα του λέγα, Γιώργο. Τζόρτζ. Το Τζόρτζ είναι καλύτερο. Δεν την κάνει ένα τετραήμερο. Τέσσερι μέρε. Όχι τρει, όχι δύο, όχι πέντε. Τέσσερι. Τα ξελαμπικάρει λίγο το μυαλό. Όχι οικογενειακό με την κυρία και του μπράβου στην Ήδρα για Πάσχα. Όχι. Να πα κάπου ήσυχα. Να πλακωθεί, α πούμε. Στα τσίπουρα, στις ρακές, στις ουσίες, που έχεις και μια ανάμνηση από το παρελθόν. Να ζήσεις τέσσερις μέρες, να τις ζήσεις το χάσιμο, ρε παιδί μου. Παρεούλα, πάρε τον Παπακοσταντίνου μαζί. Να πιει κι αυτός κανένα, γιατί αυτός και αν το χρειάζεται. Να τον κάνεις λιώμα, να του πεταχτεί γραβάτα από τα αυτιά τον μπούστη, να θολώσει το μάτι του, να τιμήσει τους προγόνους του. Αλλά προσοχή, Γιώργο. Τέσσερις μέρες πιώμα, Γιώργο. Ξίδια, μύδια, ό,τι σου βάλουν μπροστά σου, Γιώργο, θα το κατεβάζει μονορούφι, δεν θα ρωτάς. Και την πέμπτη μέρα κατά τα σγραφάς. Έτσι όπως θα είσαι εδώ, πατήκευδο και εδώ, καλού, ξαπλώνω, με το hangover, χάλια να πούμε, με το Alzheimer να σε κοιτάζει κατάματα, προκήρυξε εκλογές, Γιώργο. Εκλογές. Πριν καταλάβεις τι κάνεις όμως, εκεί μέσα στο χάσιμο, στη ζώνη του λυκόφωτος. Αλλά πρόσεξε, εκλογές γενικές, όχι γενικές, γενικότερες. Παντού ρε πως μου. Βουλή, περιφέρειες, δήμους, καπή, μαπή, ό,τι εκλέγει και εκλέγεστε. Με μία διαφορά, γιατί πολιτική λύση, Λάκη μου, εγώ δεν βλέπω και άλλη χούντα δεν θέλω να ζήσω. Εσύ θέλεις να ζήσεις άλλη χούντα. Τα καλά σου. Θέλετε να ζήσετε εσείς, μαντάμα, άλλη χούντα. Όχι. Κανένα. Λοιπόν, με μία διαφορά, παρακαλώ. Το 30% όλων των σωμάτων, των εκλεγωμένων, θα είναι κληρωτοί. Με λοταρία. Τυχαία. Τυχαία, ρε παιδί μου. Θα λέει το βράδυ η κάρτα. Β' Αθηνώνα έλαβαν τόσα. Νουδού τόσα. Πασόκ, ας πούμε, τόσα. Εκλέγονται από το Πασόκ ο Τάδε, ο Τάδε, από τη Νέα Δημοκρατία, ο Κουκουέ, ο Χαλβατζής, φυσικά. Ο ΣΥΡΙΖΑΣ, ο δεν ξέρω ποιος, σύνολον 10. Πάνε αυτοί. Με κλήρωση εκλέγονται οι βουλευτές, ας πούμε, Λάκης, Καφέτζο, Λαζοβουλάκης, ας πούμε.
του Αντωνίου και της Κλεοπάτρας, ο Τάδε και ο Δίνας είναι όλων τρεις. Τυχαίοι. 10 εκατομμύρια, ρε. Δεν είναι το εκλογικό σώμα. Ή 100 στη Βουλή, παιδιά, παρακαλώ, αμέσως τώρα. Χωρίς μαμού και η δουλειά μου και δεν ξέρω τώρα. Κουραφάκια. Οι αρχαίοι το κάνανε, ρε, και χτίσανε και ένα Παρθενώνα. Τυχαίους. Βάζανε τυχαίους. Βάζανε, λέει. Πληρωτούς. Τυχαίους. Αλλά, προσοχή, όχι τη χάρπαστους. Όχι κομματόσκυλο επαγγελματίας πολιτικός του μηδενικού επαγγέλματος. Η Βουλή των Τυχαίων Ελλήνων. Βεβαίως. Αντώνη. Το 30% ή 100. Όσο και να τυχήσουμε, Λάκη, στην κλήρωση, πες ότι ατυχήσαμε, κάντε μια ρε, παιδιά μου, δεν είμαστε και πολλοί, ας πούμε. Οι 73% θα έχουν κανονικές οικογένειες. Παιδιά, σκυλιά, όχι από αυτές που δείχνουν στα στεγαστικά στη διαφημίση στην τηλεόραση. Κανονικές. Θα έχουν μπελάδες, θα τους έχει φύγει ο τάκος, να τα φέρουν βόλτα. Θα έχουν μια ιδέα, μαντάμ, περί του TST Verikokon. Έτσι. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα εκεί επί των 300. Άρα. Σας βλέπω καχύποπτος. Σας βλέπω καχύποπτος. Όχι. Λες τώρα, λέτε από μέσα σας. Ωραία, μωρέ. Αλλά θα τους κάνουν σαν τα μούτρα τους μέσα σε μια εβδομάδα, 4 μέρες. Εγώ λέω ότι με την κλήρωση θα μπουν 20, 30, 40, 50 λαμόγια, τομάρια. Αυτοί που θα τρέξουν από εδώ και από εκεί να πουληθούν σε όποιον δίνει τα πιο πολλά. Σύμφωνοι. Εντάξει. Αλλά... 50 τομάρια. Αλλά θα μπουν και 5-10 από αυτούς που μάθαμε να τους λέμε αφελείς. Αυτούς που τους θαυμάζουμε, πάντα τους βραβεύουμε σε σεμνές τελετές, όταν πέφτουν να σώσουν κανένα βλάκα που πνίγεται, που τρέχουν σε θελοντικά πανηγύρια για την πυρόσβεση, για τα παιδιά στη Σομαλία, που δίνουν το πορτοφόλι που βρήκανε, που είναι αλτρουιστές κορόιδα, που βάζουν τη ζωή τους εδώ και την ανάγκη να βοηθήσουν λίγο πιο πάνω. Υπάρχουν τέτοιοι. Και για να το πετύχουμε. Τρεις δεν θα πετύχουμε, ρελάκι. Τρεις. Αλλά τι χρειάζεται. Τα 10 εκατομμύρια. Τρεις. Άρα χρειαζόμαστε. Λίγη τύχη. Κάτσε περίπου. Άντε να μπουν και άλλοι 10 νούμερα τρελή ψώνια άχρηστη για οτιδήποτε άλλο εκτός από τα τηλεπαιχνίδια. Εντάξει. Ωραία. Θέλεις λοιπόν 15 να μπουν τέτοιοι. 25 σου λέω. Δε άμα κάτσουν εκεί 20-30 κανονικοί ρε, με μέτρια νοημοσύνη σαν τη δική μας. Που θα καταλάβουν ότι το προσωπικό συμφέρον, ρε παιδί μου, η ευτυχία η δική σου. Δεν γίνεται να υπερέχει της ευτυχίας όλων. Πρέπει όλοι να είμαστε σε μια ειρήνη και μια ευτυχία. Όσοι τραβάει κουβέρτα μας. Δεν είπαμε, ας πούμε, να ζούμε στις πισίνες. Ρε Αντώνη! Οπότε τι μένει, Αντώνη? Μέρη. Τρεις αλτρουιστές. Συν 10-15 νοήμονες, ίσον 15-20 ανεξάρτητοι καλοπροαίρετοι, μη κομματοσχυλοεξαρτημένοι βουλευτές. Είχαμε ποτέ τέτοια κολοφαρδία, Λάκη, ποτέ. 40 χρόνια που θυμάσαι, υπήρχαν 20 άνθρωποι. Που, πώς να σου πω, ας πούμε, και σου έβαλα το απεσιόδοξο σενάριο, έτσι. Οι 80, οι 85 τυχαία επιλεγμένοι Έλληνες, οι υπόλοιποι να είναι τομάρια. Πολύ απεσιόδοξο. Πότε ξαναείδες κοινοβουλευτικό έλεγχο από ανεξάρτητους ανθρώπους, πότε. Πότε ξαναείδες ψηφοφορία με πραγματική συνείδηση, όχι κομματική πειθαρχία, να πούμε. Πότε είδες κοινοβουλευτικό έλεγχο. Πότε πήρε κυβέρνηση τα 40 τελευταία χρόνια. Ψήφο εμπιστοσύνη από κανονικούς ανθρώπους. Ναι, καλά, κάθε 4 χρόνια πάμε, το ρίχνουμε. Τα οποία 4 δεν είναι ποτέ 4, είναι 7 μηνύτικα. Δεν τα κλείνουν τα 3,5. Και αύριο πρωί δουλειά, παιδιά, καληνύχτα, θα σας δούμε σε 4 χρόνια. Πάσο. Αυτά θα έλεγα, μαντάμ, στο πολιτικό σύστημα. Εσύ δεν το λες αυτό, κυρία μου. Αυτά άρα θα έλεγα. Χρειάζεται απλώς και οι δύο να μεθύσουμε μαζί τον Παπανδρέο. Ναι. Να τον κάνουμε. Το σύστημα, να το μεθύσουμε. Θα βοηθήσουμε όλοι εδώ μέσα να τον κάνουμε στουπί. Με τον Αντώνη, πώς θα το κάνουμε, τον Καφετζόπουλο, μπροστά. Με καμιά ένεση μόνο το βλέπω. Αντώνης Καφετζόπουλος.